Καλώς ήρθες σε ακόμα ένα unboxing το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και εβδομάδες βασικά. Αυτά έχω πάρει από την Gucci στο αεροδρόμιο της Ιταλίας. Δεν τα έχω κάνει ακόμα unboxing και περίμενα εσένα. Προέκυψα κάτι χειρουργία, κάτι από αυτά καταλαβαίνεις. Οπότε... Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό που είναι το μικρό. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν λίγο ακριβή η αλήθεια, είναι ζώνη. Θα σας δείξω τώρα. Και νομίζω ότι βασικά έχει βγει η κολλητή μου η Στέλλα και ενδεχομένως τη ζήλεψα και όλος και την πήρα από αυτήν. Νάτε, Gucci, είναι λεπτή. Εδώ πέρα, τσακ, μέσα. Τι καλά ταιριάζει από την ρόμπα μου. Σαφώς. Ω, μια χαρά και από την ρόμπα. Τέλεια. Μ' αρέσει που αντί για μονόγραμμα γράφει όλο το διακριτικό Gucci. Με τη χώρα και δεν το δει κάποιο δηλαδή. Ωχ, κάτι δεν πρέπει να σκεφτώ κιόλας. Αχ, και το δεύτερο. Λοιπόν, αυτά είναι παπούτσια, τα οποία τα είδα και λέω είναι τόσο σίκαλα και τόσο, δεν είναι απόλυτα εγώ, αλλά κάπως τα ήθελα πάρα πολύ και λέω θα βάλω, σίγουρα θα βάλω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ κομψά, εκλεπτισμένα, λογικά θα ρίξω στο κολλητό μου το Steve. Κάτσε στο ρίξω. Πολύ πράγμα, παιδάκι μου. Δες τα. Πες μου, για πες μου γνώμη. Κοίτα, αντικειμενικά είναι παπουτσάρα. Είναι διαχρονικό θεωρώ. Δεν έχω κάτι αντίστοιχο. Κανένα δηλαδή τέτοιο. Λέω ένα γουβάρι super sexy, wow. Πασουμογόβες. Κοντές. Το πιο χαμηλό μου το ακούνε βασικά θα έλεγα ότι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς, έχει εδώ πέρα και το Gucci εδώ πέρα. Το Gucci παντού. Τέλεια. Και μου αρέσει που εδώ πέρα έχει αυτό εδώ που το κάνει λίγο πιο σύγχρονο. Το τετράγωνο, δεν το κλασικό, το μητερό. Αχ, θα τα βάλω, θα είμαι μια κούκλα. Μόνο μου εγώ. Αυτά βραδιάτικα. Εντάξει, το έκανα και αυτό το unboxing. Να πετάξω και τα κουτιά, ρε παιδιά. Γιατί τα έχω εδώ πέρα στη μέση. Περνάω, σκουντάω, ξαναπερνάω, σκουντά αυτό. Τι σας άρεσε. Αυτά. Και καλό βράδυ. Πάω για ύπνο.